Στο λιμάνι της Καβάλας, χθες τις 7 το απόγευμα, κατέφθασε η ματοπλοία ο νήσος, 397 πρόσφυγες και συγκεκριμένα 370 από τη Σύρια, 23 από το Ιράκ, 4 από την Παλαιστίνη και περίπου 50 μετανάστες από χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε λεωφορεία ανάλογα με την εθνικότητά τους. Οι μετανάστε προωθήθηκαν στο κέντρο κράτηση Παρανεστίου, ενώ οι πρόσφυγε χωρίστηκαν σε δύο ομάδε. Οι 174 από αυτού μεταφέρθηκαν στο κέντρο φιλοξενία προσφύγων στη βιομηχανική περιοχή Δράμα και οι υπόλοιποι 223 μεταφέρθηκαν στην Ιδωμένη, διεκτερεύοντα αρχικά στα διόδια τη Μουσθένη. Σε κέντρο διαμαρτυρία με σύνθημα όχι στη διάλυση του νοσοκομείου Σερών, οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή χρονίως Πασχόν των Κεφπαθών Ομάδων Ομού Σερών τη Δετάρτη 16 Μαρτίου στι 10 το πρωί έξω νοσοκομείο στη συντονιστική συμμετέχουν ο Σύλλογο Αναπήρων Πολιτών Μουσερών, ο Σύλλογο Γυναικών Μουσερών, ο Σύλλογο Διαβητικών, ο Σύλλογο Καρκινοπαθών, ο Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων, η Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών, το Σωματείο Συνταξίουχων ΙΚΑ. Στην ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων αναφέρουν Όλοι εμεί οι Σύλλογοι Ευπαθών Ομάδων και Χρονίω Πασχόντων, τα Σωματεία και οι Σύλλογοι των Εργαζομένων στι Δομέ Υγεία, τη Πρόνοια και του Φαρμάκου, διάφορε αγωνιστικέ κινήσει και μεμονωμένοι άνθρωποι από αυτού του χώρου αποφασίζουν αποφασίζουμε να ενώσουμε τι φωνέ και τι δυνάμει μα, ώστε να αποτρέψουμε την πλήρη απαξίωση του νοσοκομείου και των κέντρων υγεία στο νομό μα, τη διάλυση τη δημόσια υγεία και πρόνοια, την καρατόμηση τη κοινωνική ασφάλισης. Μέχρι και τι 18 Μαρτίου θα πραγματοποιούνται δωρεάν ψηφιακέ μεστογραφίε για όλε τι ανασφάλειε τη γυναίκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Εύρου. Τη δράση με τίτλο Τιμητική Συμβολική Προσφορά στι Γυναίκε του Δήμου Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούν από κοινού η Επιτροπή Ισότητα Φίλων Δήμου Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή Μαευτική και Γυναικολογική και Διευθυντή Οικογενειακού Προγραμματισμού του Δημοκρήτου Πανεπιστημίου Παναγιώτη Τσικούρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ακτινολογικού εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου. Μάχη να κρατηθούν στη ζωή δίνουν δύο αδελφάκια, ένα πεντάχρονο και ένα τρίχρονο, τα οποία νοσηλεύονται στη μονάδα εντατική θεραπεία του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εύρου μετά τον άγριο ξυλοδερμό του από το φίλο τη μητέρα του. Το πεντάχρονο παιδί φέρει κρανοεγκεφαλικέ κακώσει, ενώ σε κομματώδη κατάσταση είναι και το μικρό αδελφάκι. Το περιστατικό συνέβη αργά εχθές το απόγευμα στην περιοχή Άβαντας της Αλεξανδρούπολης. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη μέσα στην οικία το χιβάρι βαρύ παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές και κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης, ενώ το μεσημέρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.